Με καλά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε ένα ακόμη διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Ιωαννίνων και τους Παγκουρίστας. Το διήμερο διοργανώθηκε με τη συνεργασία πολλών τοπικών φορών και συλλόγων στο Δημαρχείο Ιωαννίνων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας πραγματοποιούνται και ενημέρωση από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Παράρτημα Ιωαννίνων, για τη δωρεά μυελού των οστών. Ο πρόεδρος του Παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού, Κώστας Δακαλέτσης, υποστήριξε ότι οι ανάγκες για αίμα αυτή την περίοδο είναι μεγάλες και τόνισε ότι χρειάζεται κινητικότητα από όλους τους φορείς. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος των Παγκουρίστας. Ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας με αυξημένες ανάγκες και κυρίως με μειωμένη αιμοδοτική κίνηση από την πλευρά των εθελοντών. Και γι' αυτό το λόγο η αιμοδοσία που κάναμε αυτή τη φορά είχε ως στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση όσων συμμετέχουν, αλλά και των απλών πολιτών, ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε αυτή την έλλειψη που υπάρχει στα νοσοκομεία. Υπήρχε ανταπόκριση από τον κόσμο και φαντάζομαι ότι και τις επόμενες ώρες θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα. Έχει καλό καιρό, αλλά θα έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι ένα θέμα. Δυστυχώς έχει πολύ κρύο, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι και αυτό το διήμερο θα πλησιάσουμε τις 50 φιάλες και στα δύο νοσοκομεία, και το Χατζη Κώστα που είναι σήμερα, που ήταν χθες, και το Πανεπιστημιακό που είναι σήμερα. Είναι μια προσπάθεια την οποία συνεχίζουμε κάθε μήνα και θα τη συνεχίσουμε ήδη από τώρα. Μπορώ να σας πω ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την επόμενη αιμοδοσία. Και υπάρχει και μια σκέψη να συνεργηθούμε με τα νοσοκομεία και να προβάλλουμε να γίνεται γνωστό στον κόσμο που γίνεται η επόμενη αιμοδοσία, ώστε οποιοδήποτε, οποτεδήποτε να ξέρει πού μπορεί να δώσει αίμα. Για τη συνέχεια μιας μεγάλης προσπάθειας με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των αιμοδοτών στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα σε μια εποχή δύσκολη εν μέσω πανδημίας, χειμώνα, η συμμετοχή κρίνεται ικανοποιητική. Χαιρόμαστε να βλέπουμε συμπολίτες να προσέρχονται αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα της πράξης. Θα συνεχίσουμε και νομίζω ότι είναι και ένα πολύ, πολύ σημαντικό σκοπό.